Όσοι φίλοι παρακολουθούν την αυτογραφία μου, θα ξέρετε ότι έχω ξεφύγει από τα όρια της επιστήμης και γράφω για κοινωνικά θέματα, γράφω για πολιτικά θέματα, γράφω για κομματικά θέματα. Το πιο πετυχημένο μου άρθρο ήταν άλλωστε ο υπερπατριώτης, όπου στελιτεύω όλες μας τις κακές νοοτροπίες. Θεωρείται κοινωνικό, πολιτικοκοινωνικό άρθρο. Και δεν είναι ως το πλοίο. Παρόλο που είχε 55.000 κοινοποιήσεις σε αυτό το πρόταγμα και ξεπέρασα και το Βαρουφάκι. Ναι. Στην πρώτη εφτάδα ήταν ο Τζίμερος, γράφει πάντα καταπληκτικά άρθρα. Ήταν ο Νίκος ο Δήμου, ο οποίος μου είχε τιμήσει στην προηγούμενη έκδοση, με πρόλογο, γράφοντας τον πρόλογο. Κάποια στιγμή λοιπόν στα 150 άρθρα του Πλησέζα είπα θα κάνω μια επιλογή. Επέλεξα λοιπόν σε αυτό το βιβλίο να κρατήσω άρθρα που έχουν δύο χαρακτήρες. Ο ένας ο χαρακτήρας είναι ο καθαρά επιστημονικός, δηλαδή επιστημονικές ματιές σε πράγματα που μας απασχολούν στην καθημερινότητά μας. Από το να σας εξηγήσω με πολύ απλά λόγια τι είναι αυτή η κβαντική φυσική και αυτή η θεωρία της σχετικότητας, που να ακούμε συνέχεια, φέτος μάλιστα συγκρίνονται 100 χρόνια από την γενική θεωρία της σχετικότητας του Αϊνστάιν, τι είναι, γιατί είναι σημαντική, πώς θα το εξηγήσω αυτό το πράγμα στη μάνα μου, για παράδειγμα, μέχρι το να πούμε, ας πούμε, τι να φοβόμαστε και τι όχι στις συσκευές που έχουμε στα σπίτια μας, και αυτό είναι ένα καθημερινό ερώτημα. Αυτός είναι ο ένας χαρακτήρας. Ο δεύτερος χαρακτήρας που έχουν κάποια από τα άρθρα που επέλεξα να πούν, είναι στο σύνολό του 76, την και γωνιά που γεννήθηκα. Ο δεύτερος χαρακτήρας είναι να αναδείξω, να καταδείξω, να κριτικάρω, να στυλιτέσω κάποιες από τις αυθαίρετες πεπιθήσεις που βασανίζουν αυτό το λαό. Και το τονίζω αυτό το λαό, γιατί έχω ζήσει σε 5 διαφορετικές χώρες και έχω δει διαφορές. Όχι στην ποιότητα της εκπαίδευσης ή στο IQ. Έχω δει με τι βομβαρδίζονται οι Γάλλοι και με τι βομβαρδίζονται οι Έλληνες. Δηλαδή, να σας δώσω ένα πολύ μικρό παράδειγμα. Εγώ ήμουν 2 χρόνια στην Γαλλία. Εκεί παντρεύτηκα, αύριο είναι και επέτειός μας. Παντρευτήκαμε στο Μπορντό το 2011, σαν αύριο. 2 χρόνια στην Γαλλία είχα 30 κανάλια στο δωμάτιό μου και έκανα ζάπινγκ συνέχεια. Μπα και εκπαιδευτεί λίγο τα αυτοί μου στα γαλλικά. Δεν πέτυχα ούτε μια φορά ζώδια. Ούτε μια φορά. Βρέσουμε κανάλι, εκπομπή, περιοδικό που να μην έχει ενόπιτο ζωδίο εδώ πέρα. Και καμιά φορά αυτό το πράγμα η χαριτομενιά. Έλα, μωρέ, πάμε το πάγο τώρα. Τι εννοώ. Τα ζώδια μην τα βάλει. Είναι ένα κομμάτι, καταρχά είναι η μεγαλύτερη ήττα του ορθολογισμού στην Ελλάδα, γιατί καμιά άλλη αυθαίρετη πεποίθηση δεν έχει τέτοια κάλυψη. Μα τέτοια κάλυψη. Και κατά δεύτερον, είναι ένα κομμάτι όλου αυτού του προβλήματο που λέγεται βομβαρδίζουμε τα νέα παιδιά από αυθαιρεσίε. Πάνω 18 χρονών και αφού τα έχει βομβαρδίσει με θέματα, αγιασμοί, θαύματα, σαγιονάρες του Παΐσιου, ζώδια, από εδώ από εκεί, τα έχεις βομβαρδίσει με 1000 παράλογα αφαίρετα, στα 18 γυρνάς και λες, γιατί δεν έχουμε πολίτες με κριτική σκέψη, γιατί ψηφίζει ο κόσμος αυτός που ψηφίζει. Γιατί να ψηφίσει κάποιον άλλον. Γιατί δηλαδή, εφόσον τον εκπαίδευσες να μην σκέφτεται, να μην φιλτράρει, πώς έχει μετά την απέτηση αυτός ο άνθρωπος να ψηφίσει λογικά ή να μην τον κοροϊδέψουν. Αυτό λοιπόν που λέω είναι ότι αυτή η πολύ φαινομενικά αθώα, αν θες, ενασχόληση, τι ζώδιο είσαι. Και άλλα πολλά μπορώ να μιλήσω βέβαια. Από πίσω τη κρύβει κάτι έτσι. Αρχίζει και σκαλίζει σιγά σιγά και στρώνει έναν δρόμο ανορθολογισμού. Αυτό προσπαθώ με τα άρθρα μου να κάνω. Προσπαθώ να ρίξω επιστημονικές ματιές σε διάφορα θέματα που μας απασχολούν. Θα ήθελα κάποια στιγμή να πάρω και ένα βιβλίο, να διαβάσουμε στα γρήγορα τα θέματα. Να ρίξω επιστημονικές ματιές λοιπόν σε θέματα της καθημερινότητάς μας και ταυτόχρονα να στυλιτεύσω και να κριτικάρω και να αναδείξω το λάθος τρόπο σκέψης που έχουμε υιοθετήσει. Γιατί για μένα αυτά τα δύο είναι αλληλένδετα. Γιατί είναι αλληλένδετα, γιατί πιστεύω ότι μόνο μέσα από την επιστημονική εκπαίδευση, μόνο μέσα από τον επιστημονικό τρόπο σκέψης, μπορούμε να κάνουμε, ας το πούμε, ένα εμβόλιο που θα καταπολεμήσει τα υπόλοιπα. Προχθές έλεγα, για παράδειγμα, πολλοί από εσάς και φίλοι μου στο Facebook και βλέπετε τι γράφω καθημερινά. Έγραφε για το περίφημο παράδειγμα του Σαμ Χάρις. Όποιος δεν ξέρει τον Σαμ Χάρις, θα τον ψάξει να τον βρει στο διαδίκτυο. Ένας καταπληκτικός συγγραφέας, μηδιάνθρωπος, φιλόσοφος. Και έγραφε το περίφημο παράδειγμα του Ζακιού. Πόσο δύσκολο, πόσο τιτάνιο είναι αυτή η προσπάθεια να αλλάξει τα μυαλά του κόσμου. Εάν πούμε σε κάποιον ότι κάτι που είναι παραδοσιακό, το είχαμε πάντα και είναι και όμορφο, ότι δεν είναι καλό, αντιστέκεται. Ένα παράδειγμα το τζάκι. Φανταστείτε πόσο απλό είναι το παράδειγμα αυτό. Έτσι. Να πει σε έναν άνθρωπο, μην πηγαίνει, μην ανάβει το τζάκι σου. Τι λε, καλά. Τόσε δεκαετίε, τόσο αιώνε με το τζάκι, τόσο ωραία ατμόσφαιρα δημιουργεί. Τόσο... Θα αντισταθεί, δεν θα σε ακούσει από πίσω ότι είναι το πιο ανθυγιεινό πράγμα που μπορεί να κάνει στο σπίτι σου. Αν λοιπόν αντιστέκεται, και το λέω αυτό γιατί το έγραψα προχθέ και πήρα μηνύματα. Πήρα μηνύματα ανθρώπων που ενοχλήθηκαν από αυτό.
Αν λοιπόν δυσκολεύεσαι τόσο πολύ να πεις έναν άνθρωπο να αλλάξει αυτή τη συνήθεια, σκέψου να του πεις για τα ζώδια τα οποία τα διαβάζει 10 χρόνια. Σκέψου να του πεις για την Εκκλησία και τα περιβόλυτα θαύματα στα οποία πάει από 5 χρόνια παιδάκι. Οπότε μπορεί να σταθεί στα πόδια, το παίρνει η μάνα του και το πάει. Και του λέει για μαγικές παντόφλες, για μαγικά φυτάκια, για. Σκέψου πόσο δύσκολο είναι να του πεις για τα εναλλακτικά, να του πεις ότι αυτά τα πράγματα δεν τεκμηριώνονται. Δεν τεκμηριώνονται. Είναι άνθρωποι που βγάζουν λεφτά στα πιλάτα. Ευτυχώς που και που υπάρχουν αναλαμπές. Στο άρθρο μου «Ποιες μπούρδες τρώνε πρόστιμα» καταδεικνύω αυτό. Ότι κυκλοφορούν στα κανάλια άνθρωποι που πουλάνε προϊόντα ατεκμηριώτα, αστρολόγοι που πουλάνε υπηρεσίες ατεκμηριώτες και δεν τρέχει κάστρο, έτσι. Τίποτα. Ευτυχώς όμως υπάρχουν αναλαμπές. Δηλαδή τα περιβόητα βραχιολάκια που κυκλοφορούσαν κάποια στιγμή, τα βιομαγνητικά, Άπουλεξ, το μήλιο μπροστά, κάτι. Φάγανε πρόστιμο εκατομμυρίων, αποσύρθηκαν από τα φαρμακεία και δεν σε επιτέλους. Αλλά γιατί όμως να τρώει πρόστιμο το βραχιολάκι, γιατί να τρώει πρόστιμο αυτός που προωθεί τη φραπελιά, γιατί να χάνει τη δουλειά της η Βρούζα, θυμάμαι, να χάσει τη δουλειά της επειδή έκανε ποτέ για τη φραπελιά, και χίλια δυο άλλα να μένουν. Αυτά στυλιτεύω μέσα στο βιβλίο μου, ανορθωμενικές συμπεριφορές, που ξαναλέω ότι μόνο με περισσότερη επιστήμη μπορείς να το πολεμήσεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή κάνω τα θέματα και μετά να δώσω το λόγο σε εσάς και να μου κάνετε ερωτήσεις. Να με βάλετε στη μέση, να με βομβαρδίσετε με ερωτήσεις. Αν θέλει κάποιος να παρέμει, να απαντήσει ο ίδιος, γιατί υπάρχει και το άλλο θέμα. Πολλοί λένε, μα είναι δυνατόν, ας πούμε, με τόσα θέματα να καταπιάνεσαι. Δεν κάνουμε τους ξέρωδες ειδικούς. Είναι μια παρεξήγηση ακόμα που θέλω να λύσω. Όταν κάνουμε επικοινωνία της επιστήμης, είτε την κάνει ένας δημοσιογράφος, είτε την κάνει ένας ερευνητής όπως εγώ, σε καμία περίπτωση δεν ισχυριζόμαστε ότι είμαστε ειδικοί. Μπορεί εδώ σήμερα να υπάρχουν 10 ειδικοί που τα ξέρουν καλύτερα από μένα στα αντίστοιχα πεδία τους. Αυτό που είναι η δική μας δουλειά είναι να επιλέξουμε ποιες πληροφορίες αξίζει τον κόπο να μεταδώσουμε, γιατί όποιο θέμα και να πιάσεις, πλέον στην εποχή του διαδικτύου, θα βρεις εκατομμύρια σελίδες να μιλάνε γι' αυτό. Εμάς η δική μας δουλειά που κάνουμε επικοινωνία της επιστήμης είναι να επιλέξουμε ποια 5 κομμάτια αξίζουν τον κόπο και μετά να τα μεταδώσουμε αυτά με όσο πιο ευχάριστο τρόπο γίνεται. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι αμυντική, έτσι. Εγώ, ας πούμε, έχω γράψει άρθρα για τα όνειρα. Έγραψα μια μικρή επισκόπηση, τι λένε οι θεωρητικοί, τι λένε οι ψυχολόγοι και τι λένε οι νευροεπιστήμονες. Δεν είμαι νευροεπιστήμονας. Αν κάποιος από εσάς είναι, προφανώς να έρθει αυτός να μιλήσει για τα όνειρα. Ή τέλος πάντων για την επιστήμη του ύπνου. Θέλω και αυτή λοιπόν την εκκρεμότητα να τακτοποιήσω, ότι δεν είμαι ειδικός. Αυτό που κάνω σε αυτά τα κβάντα πληροφοριών εδώ, σε αυτές τις μικρές, ας πούμε, σε αυτά τα μικρά κείμενα, είναι να προσπαθήσω με 400 λέξεις, και αυτό είναι ένα μυστικό που σας θέλω να μοιραστώ μαζί σας, οι στατιστικές του Πρόταγκον τις βρήκα πολύ ενδιαφέρουσες και για μένα. 400 λέξεις είναι το ιδανικό μήκος κειμένου, για να διαβάσει όλο το κείμενο που έχετε παρατηρήσει στη μέση. Επίσης, το 70% των άρθρων διαβάζονται πλέον από το Facebook. Το Facebook κάποιοι το υποτιμούν πλέον και το θεωρούν μια, ας πούμε, ένα σπαντάλι χρόνο για παιχνίδια και για φλιαρίες. Αποτελεί την πλατφόρμα του 70% ανάγνωσης άρθρων. Και αυτό δεν πρέπει να το υποτιμάμε, έτσι. Για μένα προσωπικά το Facebook είναι η αντίστοιχη επανάσταση που έκανε τότε ο Graham Bell το τηλέφωνο. Για μένα το τηλέφωνο της εποχής του. Όσο και να το υποτιμούν κάποιοι, για μένα είναι μια πλατφόρμα μοναδική. Και φαντάζομαι τότε που ο Graham Bell έπαιρνε το τηλέφωνο, θα λέγανε πάει κάτι η κοινωνία. Παλιά πήγαν στο σπίτι του άλλου, τον έβλεπε. Τώρα να προσταθεί τα ίδια, τα ίδια. Τα ίδια, κάθε εποχή και κάθε ανακάλυψη τα ίδια έχει να ακούσει. Λοιπόν, θα σας πω στα γρήγορα λοιπόν τι θεματολογία καλύπτω στο βιβλίο. Όσοι διαβάζετε τα άρθρα μου, ναι, το ξέρετε ήδη. Απλά για αυτούς που δεν ξέρουν, τα όνειρα. Τι κάνει η καφέινη μέσα μας και ποιος δεν πίνει καφέ, έτσι. Δηλαδή είναι ένα ερώτημα που το έχουν όλοι. Ήταν μάλιστα και το θέμα το οποίο κέρδισα το φίλο του διαγωνισμού. Βρες σύζυγο με βάση τα μαθηματικά. Το λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα αυτό. Τα μαθηματικά πολλές φορές έχουν πλάκα γιατί έχουν εφαρμογές στην καθημερινότητα ή γιατί είναι ψυχαγωγικά. Το χρώμα της γης στη νύχτα. Τι μπορείς να κάνεις για την επιστήμη. Αυτό που κάνεις σήμερα πάντως σίγουρα βοηθάει. Πώς αλλιώς μπορείς να μιλάς. Η επιστήμη της μη λεκτικής επικοινωνίας. Δεν μπορούμε να μιλάμε για επικοινωνία είτε ανθρώπινη, συναισθηματική, είτε για επικοινωνία που κάνω εγώ και να μην παίρνεις υπόψη τη μη λεκτική. Στη συναισθηματική, μάλιστα, λένε ότι το 93% της επικοινωνίας γίνεται επιλεκτικά. Γι' αυτό και το έχω μάθει και με άσχημο τρόπο, the hard way που λένε, γι' αυτό και δεν αξίζει τον κόπο να παίρνει σε διαφωνίες και σε διαφωνίες μέσα από το μήνυμά.
Αυτό το και το διαπίστωσα βιωματικά εγώ με κάποιους ανθρώπους. Γιατί στο λέει και η επιστήμη. Όταν το 93% της συστηματικής επικοινωνίας σου λέει το paper του Μεγαβιάν είναι μη λεκτικό, το να καθόμαστε εμείς τώρα και να λύνουμε τα προβλήματά μας με μηνύματα είναι λίγο νόημα, έτσι. Και επιστημονικά. Πού είναι η εξωγήινη τελικά. Θα δείτε μέσα εγώ 3-4 άρθρα κατά πιάνω με ένα τα αγαπημένα μου θέματα. Το σύμπαν. Τι ξέρουμε για το σύμπαν. Τι ανακαλύπτουμε. Τι ξέραμε πριν 100 χρόνια. Πράγματα που θεωρούσαμε αποκλειστικότητα δική μας πλέον δεν είναι. Πριν 100 χρόνια νομίζω ότι μόνο ο δικό μας γαλαξίας υπάρχει. Και ήρθε ο Χάμπλ και είπε: δεν υπάρχει μόνο ο δικό μας γαλαξίας. Αυτές οι κουκίδες που βλέπουμε εδώ είναι δεν αστέρια, είναι γαλαξίες ολόκληροι. Και τώρα ξέρουμε ότι υπάρχουν 100 με 200 δισεκατομμύρια γαλαξίες. Κάθε γαλαξίας 100 με 200 δισεκατομμύρια άστρα. Μιλάμε για τρομακτικά νούμερα. Αυτό που ίσως έχετε ακούσει πιο πολλά αστέρια από την κοκκιά μου, μάλλον ισχύει. Είναι συγκλονιστικό. Πρόσφατα μάθαμε και μάλιστα εγώ ήμουν ο πρώτος που το είπα στον αέρα. Ξεπεράσαμε την τηλεόραση με την Χριστίνα. Για το νερό στον Άρη, στον Άρη, ναι. Βρήκαμε πάγο στη Σελήνη, νερό στον Άρη. Έχουμε βρει το 1992, ξέραμε μόνο για τους 9 πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος. Τώρα έχουν γίνει 8 και υπάρχει με τον Πλούτονα μια διαφωνία. Μόνο για αυτούς 9, ας πούμε 9. Ξέρετε πόσο ξέρουμε σήμερα. Εξωηλιακούς πλανήτες, δηλαδή πλανήτες σε άλλα συστήματα. Είμαστε στους 1900 μέσα σε 20 χρόνια. Υπάρχει λοιπόν μια ραγδαία ανάπτυξη της γνώσης μας για τη γειτονιά μας. Πράγματα που τα θεωρούσαμε δική μας αποκλειστικότητα, ανακαλύπτουμε σιγά σιγά ότι μπορεί και να μην είναι. Και αυτά τα πράγματα δεν τα ξέρουν πολλούς. Και θα μου πεις τώρα, γιατί εμένα να με νοιάζει, αν βρέθηκε νερό στον Πλούτονα, γιατί εμένα να με νοιάζει το Μποζόνιο Χίγκς και τη Σινέλη, γιατί ένα από τα άρθρα είναι γιατί σε νοιάζει το Μποζόνιο Χίγκς, γιατί να με νοιάζουν αυτά τα πράγματα, την ώρα που είμαι στην κουζίνα μου και μαγειρεύω, το παιδί ουρλιάζει, η μεγάλη κόρη θέλει να πάει να την πάρω το στίχο. Ο λογαριασμό στα κοινόχρηστα είναι απλήρωτο. Γιατί είμαι ένα μιλιάδε να κάτσω από του κοιτσινέ και να μιλάω για το Higgs και γαλαξίε. Εύλογο ερώτημα. Πολλοί μάλιστα είπαν δεν έχουμε νερό στην Αφρική, ρε μεγάλε, και μα απασχολεί το νερό στον Άρη. Απάντηση. Γιατί εδώ φταίμε εμεί, οι επιστήμονε, που δεν έχουμε επικοινωνήσει τα ωφέλη αυτή τη περιπέτεια, τη γνωστική περιπέτεια, τα πρακτικά και πραγματικά ωφέλη στην καθημερινότητά μα. Πολλοί από εσά σήμερα ήρθατε εδώ πέρα. Ταλαιπωρηθήκατε, αλλά ταλαιπωρηθήκατε λιγότερο γιατί είχατε ένα GPS. Αυτό το GPS δεν θα υπήρχε αν δεν υπήρχε η θεωρία της σχετικότητας του Αϊνστάιν. Οι υπολογιστές μας, τα λέιζερ, όλη αυτή η τεχνολογία, η επανάσταση ψηφιακή που έγινε, δεν θα υπήρχε αν δεν είχε γίνει η επανάσταση της κβαντικής φυσικής. Η κβαντική φυσική, ακόμα και σήμερα, φανταστείτε τότε, είναι ένα πράγμα το οποίο λες, αν δεν με ενδιαφέρει μια φορά το νερό στον Άρη, εννοείται θα κάτσω να ακούσω κουβέντα για αυτό το πράγμα. Είναι ένα πράγμα πολύ δυσνόητο, είχε πει ο Ρίτσαρντ Φέινμαν, κύριε Χάρη. Όποιος οποίος καταλαβαίνει την κυβερνητική φυσική, δεν την καταλαβαίνει. Είναι ένα πράγμα τόσο δυσνόητο που φανταστείτε τότε πώς θα έχει αντιδράσει ο κόσμος. Λοιπόν, κι όμως η απάντηση είναι, μας ενδιαφέρουν όλα αυτά γιατί έχουμε πρακτικά ωφέλη. Γιατί ο μαγνητικός τομογράφος που σώζει ζωές ήταν αποτέλεσμα τεχνολογίας της NASA. Όταν λοιπόν εγώ πάω και κάνω στο νοσοκομείο μια εξέταση και βλέπω πράγματα που μπορεί να μου σώσουν τη ζωή, γιατί υπάρχει και το άλλο. Δεν τι σώσουμε όλε, αλλά επειδή δεν τι σώσαμε όλε, να μην εκτιμήσουμε αυτέ που σώσαμε. Ναι, πεθαίνουν παιδιά στην Αφρική. Αλλά επειδή πεθαίνουν παιδιά στην Αφρική, να μην εκτιμήσουμε την πρόοδο που έχει γίνει και τι ζωέ που σώσουμε σήμερα. Να μην εκτιμήσουμε και δεν μπορώ να βλέπω καχυποψία απέναντι σε φαρμακοβιομηχανία. Αλλά θέλω τα λεφτά μου. Και μετά σαν κορόιδρα που ζητάω τα σκάσα του. Πάλι τα σκάσα. Δεν τα σκάσα του τώρα. Μερικά θεματάκια ακόμα και να συζητήσουμε κι άλλα. Πιο πιθανό να κάνει λάθο. Αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα μου θέματα γιατί δεν παίρνω πολύ βάθεια στην επιστήμη. Απλά έχει να κάνει με το πώς η ψυχολογία μας πάλι μας οδηγεί σε λάθος συμπεράσματα. Κάναμε κουμπί πριν δύο εβδομάδες μέχρι στιγμή γι' αυτό. Είναι έλλειψη γνώσης για κάποια νούμερα. Δηλαδή, ακούς καμιά φορά στις ειδήσεις, γυναίκα πέτυχε τον Τζόκερ δύο φορές. Τρία αδέρφια πέσανε την ίδια μέρα. Εάν κάτσεις και υπολογίσεις τα νούμερα, θα δεις ότι όχι απλά δεν είναι είδηση, θα ήταν είδηση αν δεν είχε συμβεί αυτό. Το ξέρετε ότι υπάρχει 51% πιθανότητα δύο άτομα να έχουν γενέθλια μαζί. Με μόνο 23 άτομα στο δωμάτιο. Αυτά είναι στατιστικές. Πάει κοντά στη διαστησή μας, αλλά τι μας λέει αυτό, τι μάθημα παίρνω από αυτό. Ότι ας τη διαστησή σου. Μπορεί να σου προβλέψει η ψυχολογία σου. Τα νούμερα τα λένε. Τα νούμερα λοιπόν λένε δεν χρειάζεσαι 150 άτομα για να έχεις 50-50 πιθανότητες να έχεις γενέθλια με κάποιον. 23 μόνο ακούει. Μόνο 23. Επίσης εδώ παίζει ρόλο στην ψυχολογία μας και αυτό που λέγαμε πριν είναι σύμπτωση. Καμιά φορά σε παίρνει τηλέφωνο κάποιο. Και το σκεφτόσουν, έχει να δει πολύ καιρό. Και χτυπάει και είναι αυτό. Δεν το πιστεύω. Τι
αυτό δεν είναι τυχαίο. Επειδή είναι το σύμπαν, α πούμε. Και κάνω μια άλλη ερώτηση. Και πόσες φορές σκεφτήκατε άνθρωπο και δεν έχει ζωή αυτό. Πάρα πολλές. Υπάρχει λοιπόν μια πολύ μεγάλη δύναμη συμπαντική ανθρωπότητα και συμπαντική που λέγεται, και αυτό επηρεάζει πάρα πολύ τη συμπεριφορά μας, που λέγεται confirmation bias, το οποίο μεταφράζεται σε το κατάληψη επιβεβαίωση, πόλο επιβεβαίωση, υπάρχει μια αυτονομία για το πώς μεταφράζεται. Πάλι λοιπόν παίζει ρόλο η ψυχολογία μας. Παίρνουμε μια απόφαση συναισθηματική. Το κάνουμε όλοι, δυστυχώς. Εδώ πάλι η επιστήμη και τα νούμερα είναι το εμβόλιο, είναι το χάπι. Παίρνουμε μια απόφαση συναισθηματική και μετά κρατάμε μόνο αυτό που μας την επιβεβαιώνει. Απορρίπτουμε όλα τα άλλα. Ρωτάγανε τότε, μα είναι δυνατόν τόσα εγκλήματα στην τηλεόραση να ψηφίσουν ακόμα ήδη τη Χρυσή Αυγή? Το ρωτάγανε πολύ. Γιατί δεν πέφτει το ποσοστό? Confirmation bias, γλυκιά μου, κυρία Ευρώπα. Έχει κάνει συναισθηματική επιλογή ότι αυτό το σύμπαν τον έστειλε, ότι τον πρόνοι σου τον είδε για κάποιο λόγο στο μαγαζί που πήγε, ότι η Χρυσή Αυγή είναι το κόμμα που πρέπει να ψηφίσει. Έχει κάνει 30 επιλογές και κρατά μόνο αυτέ που επιβεβαιώνουν την επιλογή σου. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα για ψώνια, είστε μεταξύ δύο ρούχων και έρχεται μετά στο σπίτι, τι σκέφτεστε και τι αισθάνεστε για αυτό που αγοράσατε. Το δικαιολογείτε απόλυτα. Κρατάτε μόνο τι πληροφορίε που δικαιολογούν την αγορά σα. Σα δω κάτι μικρό, αλλά αυτή η συμπεριφορά, αυτή η δύναμη που λέγεται confirmation bias από του αγγλόφωνε ψυχολόγου, είναι παντού στη ζωή μα. Παντού. Ισχύει λοιπόν για τα νούμερα. Πρέπει να βρούμε τα νούμερα. Το λέω πιο πιθανό να κάνει λάθο. Τα νούμερα συνήθω δεν μπορούμε να τα ξέρουμε. Δεν γνωρίζουμε τα δεδομένα από πίσω και η διέστησή μας πάει λάθος. Τα όρια της γνώσης, μεταφυσικά ρουσφέτια. Το μεταφυσικά ρουσφέτια, ναι, είχε να κάνει πάλι με αυτόν τον ανορθολογισμό που βλέπουμε στην κοινωνία και τη θρησκοληψία και τα θάματα και τα πράγματα, που δεν καθόμαστε να σκεφτούμε απλά πράγματα. Δηλαδή αυτοί που πεθαίνουν, ας πούμε, δεν έχουν την έννοια των Αγίων και την έχει αυτό. Δηλαδή, κάνουμε σοβαρά λογικά λάθη, έτσι. Αλλά αυτό το πράγμα έχει περάσει ως κάτι το σεβαστό που δεν πρέπει να ταγίζουμε. Εγώ ταγίζω. Και έχω βάλει βρίσκο που ταγίζω, αλλά ταγίζω. Ξέρετε ότι είμαι σε μια από τις πιο θεοκρατικές χώρες της Ευρώπης. Όλοι συμφωνούμε σε αυτό. Ακόμα και εσείς που πιστεύετε, θα συμφωνήσετε. Είμαστε τις πιο θεοκρατικές χώρες. Η Εκκλησία είναι άδεια συνδεδεμένη με το κράτος. Μοιράζεται το όνομα του Υπουργείου Παιδείας από το Θρησκευμάτων. Μια κοπέλα έκανε μια μέρα στο Facebook. Δεν υπάρχει καμία χώρα στον πλανήτη που να λέγεται το Υπουργείο Παιδείας της και Θρησκευμάτων. Είμαστε σε μια από τις πιο θεοκρατικές. Τα θίγω αυτά τα ταμπού εγώ. Τα θίγω με τα άκρα μου. Θίγω τα παράδοξα και τα παράλογα. Και δεν είναι ότι έχω πρόβλημα με την πίστη σου σε κάτι το μεταφυσικό, έχω πρόβλημα με αυτό που είναι ξεκάθαρα παράλογο που φτάνει στα δέντρα τη κοπελία. Ας ανοίξουμε λίγο τα μάτια μας, γιατί πραγματικά κάνουμε αυτό στα παιδιά μας. Μου είπε προχθές μια κοπέλα, μήπως είναι πολύ βαριά η κουβέντα που λες ότι κάποια πράγματα είναι νοητική λογοτομή. Μα συγγνώμη, όταν του τσεκουρώνει την κριτική σκέψη, τότε θα το αποκαλέσω. Κάποια πράγματα λοιπόν εδώ μέσα έχουν να κάνουν και με θέματα ταμπού που ξέρω μπορεί να σε ενοχλήσουν. Αλλά πραγματικά δεν τα γράφω απλά για να προκαλέσω ή για να γίνω οριστικό, τα γράφω γιατί θεωρώ ότι πρέπει να τα δούμε. Από την αρχή. Μύθι και αλήθειες του καλοκαιριού, όταν έγινε στη Σολία, για βαρβάρι και άπονες. Για βαρβάρι και άπονες, κάποιος μου είπε στο Facebook, μου αρέσει ο τίτλος. Εσύ το πως δεν είναι. Νομίζω. Εδώ έχω να πω ότι ξέρεις, καμιά φορά ακούμε για την Ιαπωνία που την έχω ζήσει εγώ 4 χρόνια και λέμε τόσο τεχνολογικά, τόσο μπροστά είναι αυτό. Τεχνολογία δεν σημαίνει απαραίτητα επιστημονική σκέψη. Αυτό καταλάβω. Η επιστημονική σκέψη είναι που σε προστατεύει από όλη αυτή την αυθαιρεσία για τεκμηρίωτη, α πούμε, του ατιμήριου ισχυρισμού. Το μπορεί να έχει τεχνολογία όπω έχουν οι Άπωνες, αλλά αν δεν έχει επιστημονική σκέψη, δεν σώζεσαι. Και βλέπει του Άπωνες και κάνουν γραφικότητε όπω εδώ πέρα. Είχαμε πάει στην Ασακούσα και όλο έκανε τον καπνό πάνω στη μέση του και θα θεραπεύσει. Θα θεραπεύσει ο καπνό στη μέση του, δηλαδή είναι μόνο που θα πιστεύω. Πραγματικά. Και υπάρχει μια τεράστια εναλλακτική αγορά. Αν πει σε φαρμακείο τη Ιαπωνία, είσαι σε σούπερ μάρκετ, τεράστιο, και το 50% που μπορεί και παραπάνω είναι εναλλακτικέ μπουρσέ. Σου λε, μα η Ιαπωνία έχει τέτοια τεχνολογία. Άλλο τεχνολογία, κι άλλο είμαστε όλοι μάγοι με τα κινητά, και άλλο επιστημονική σκέψη. Θα το λέω μέχρι να πεθάνω. Επιστημονική σκέψη, επιστημονική σκέψη, επιστημονική σκέψη. Για να παλέψουμε όλου του εργατάκου. Από τη Ρίτσα Παντέρα μέχρι αυτού που μα κυβερνούν. Όλοι αυτοί αυτό σου πουλάνε. Σου πουλάνε κουβέντε που εσύ δεν τι φιλτράρει. Γιατί έχουμε πάρει πολλά πράγματα. Η εναλλακτική ιατρική που δουλεύει την ονομάζουμε σχέδιο ιατρική. Εάν δεν δουλεύει, συγγνώμη, εγώ προσωπικά σα πείρω, και φαντάζομαι και αρκετοί γιατροί και αρκετοί επιστήμονες, δεν έχουν την ίδια άποψη. Δεν έχουν την ίδια. Άλλοι για οικονομικούς λόγους δεν έχουν την ίδια άποψη, γιατί βγάζουν λεφτά από τα εναλλακτικά. Άλλοι γιατί δεν έχουν τον background να καταλάβουν ότι δεν έχει επιστημονική δικλήρωση. Αλλά εγώ προσωπικά δεν την δέχομαι.
Το κομμάτι της Κίνας και της Ιαπωνίας που δουλεύει, πιστέψτε με, είναι και το ίδιο κομμάτι που αναφέρεται και στην Αγγλία και στην Αμερική. Οι Άγγλοι πρόσφατα έβγαλαν τον HS πλέον την ομοιοθετική, το ίδιο έκαναν και οι Αυστραλοί. Και αξίζει τον κόπο να δείτε το ντοκιμαντέρ του Πανοράμα, του πώς ξεσκεπάστηκε αυτή η απάτη της ομοιοθετικής. Γιατί είναι μια απάτη, σου λέει, σου διαλύω κάτι μέσα στο σούπερ και το νερό. Και πώς δουλεύει αυτό, έχει μείνει το νερό. Εντάξει, εκεί σταματά στην κουβέντα. Για τα κινητά που με ρωτήσατε, για να μην τα αφήσω αναπάντητο, έχω μια τεχνολογία η οποία από τη μία, και αυτή είναι η στάση που έχω εγώ γενικότερα σαν σπίτι, από τη μία έχω μια τεχνολογία η οποία τεκμηριωμένα μου έχει σώσει και μου έχει βελτιώσει τη ζωή μου. Τεκμηριωμένα. Δεν μπορώ να πω ότι τηλεπικοινωνίε δεν έχω σώσει. Και τα κακά δεν τα έχω τεκμηριώσει. Άρα δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά, αλλά όταν έχω ατεκμηρίωτα κακά, τεκμηριωμένα καλά, εννοείται θα πάρω το μέρο μια τεχνολογία. Αλλά υπάρχει πανεπιστήμιο στην Αμερική που έχει μάθημα και δίνει πτυχίο στην αστρολογία. Τι να κάνουμε τώρα, επειδή ένα πανεπιστήμιο έχει την αστρολογία, θα τη δεχτούμε. Πού είναι η τεκμηρίωσή σου, δεν υπάρχει τίποτα. Η ομοιοθετική λοιπόν δεν έχει καμία βάση επιστημονική. Μα καμία βάση. Γιατί έχει τέτοια απήχηση. Όλα τα πρακτικά έχουν απήχηση. Ο πνευμένο από τα μαλλιά του πιάνεται. Αλλά καμιά φορά διαφωνώ με φίλου μου για αυτό, γιατί μου λένε μα εμένα με ενδιαφέρει να ανακουφίσω τον ασθενή. Τι έγινε με το σπίτι εκεί. Το πρόβλημα ποιο είναι. Ανακούφιση αυτών, αλλά συντηρεί και καλλιεργεί αυτή την λανθασμένη υπεποίθηση με αυτά τα πράγματα που λέμε. Και πάρα πολλοί κόσμοι έχουν χάσει τη ζωή του, γιατί δεν πήγε σε πραγματικού γιατρού. Και έχασε τον χρόνο του με όλα αυτά τα αναλυτικά. Γι' αυτό είμαι πάρα πολύ αυστηρό. Δεν είμαι αυστηρό επειδή θέλω το ζώο να συγκρουστώ και να με βρίζουν με ένα δυτική. Είμαι αυστηρό γιατί ξέρω ότι επηρεάζει τι ζωέ μα αυτό το πράγμα. Επηρεάζει, χάνονται άνθρωποι. Ακόμα και ο Steve Jobs, ο μεγάλο Steve Jobs, λένε πάρα πολύ, και πρόσφατα διάβασα κάποιοι φίλοι μου τη βιογραφία του και μου λέγανε το ίδιο πράγμα. Έχασε 9 μήνες ίσως και παραπάνω γιατί ασχολήθηκε με αναλυτικά. Και δεν ξέρετε πώς θα ήταν ο καρκίνος του αν είχε πάει κατευθείαν σε άλλες θεραπείες. Αυτό το πρόβλημά με εμένα, με όλα αυτά τα τεκμηριώτα. Ότι έχουμε να κάνουμε ανθρώπινες ζωές, δεν έχουμε να κάνουμε μια. Εντάξει, άτεχη και μοναχώδη. Να δεχτούμε ότι υπάρχουν κάποια αποτελέσματα που δεν έχουμε εξηγήσει. Άλλο αυτό και άλλο να λέμε ότι τεκμηριωμένο. Δεν είναι τεκμηριωμένο. Μα γι' αυτό είναι αυτό. Τους δίνουν ζάχαρη. Εγώ δεν θα πάω το παιδί μου όταν έχει αρρώστια να το θεραπεύσω με νεράκι τη βρύση και με ζάχαρη. Γιατί αυτό τους δίνουν. Δεν τους δίνουν κανένα. Τη μέρα που θα βγει κάποιος και θα μου πει βρήκα το μηχανισμό και αυτός ο μηχανισμός είναι υπεύθυνος για αυτήν την εναλλακτική, άρα σταματά να είναι αυτό είναι το κομμάτι της εθνικής, τότε θα το χαιρετήσω και θα το αγκαλιάσω. Γιατί εμείς οι επιστήμονες δεν θεωρούμε ότι τα παθήσαμε όλα, αυτά είναι σωστά, αυτά είναι λάθος, δεν παθόμαστε και μας. Όχι, προφανώς κάθε μέρα αλλάζουν τα δεδομένα. Αλλά θέλουμε δεδομένα για να αλλάξουμε τη στάση μας. Θα αλλάξουμε τη στάση μας επειδή κάποιος βγάζει λεφτά από αυτά ή επειδή υπάρχει περιπτωσιολογία που λέγαμε πριν. Γιατί αν υπήρχε περιπτωσιολογία με την ίδια λογική, εγώ σας λέω, ξέρω 10 παππούδες στην Ικαρία που καπνίζουν και πεθάνε στα 100 τους. Τι θα πούμε λοιπόν, ότι α, κάπνισε, γιατί δεν πειράζει. Παππού είναι που έφτασε. Δεν πάει έτσι. Το πλασίμπο λοιπόν είναι τεκμηριωμένο επιστημονικά ότι ισχύει σαν φαινόμενο ψυχολογική ενίσχυση του ασθενή. Ισχύει. Και αυτοίαση ίσως. Αλλά δυστυχώς όμως έχει γίνει καραμέλα για οποιονδήποτε βγαίνει και σου πουλάει κάτι και έρθει και του λες πού είναι τα δεδομένα σου, πού είναι η τεκμηριωσή σου, πλασίμπο. Έχει γίνει πάρα πολλούς Έλληνες επιστήμονες και θέλουν στο εξωτερικό να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Δεν κάθονται εδώ να κάνουν έρευνα στα πανεπιστήμια ή να κάνουν επικοινωνία της επιστήμης. Αν μείνουν εδώ, θα πάνε σε ένα φροντιστήριο για να φτιάξουν μια φρονιά που θα κάνει επίσης φροντιστήριο ή θα φύγει από το εξωτερικό. Και στο εξωτερικό την επιστήμη και την επιστημονική γνώση την εκτιμούν και τη σέβονται, γιατί ξέρουν ότι παράγει, δεν υπάρχει καμιά ανάπτυξη οικονομική, αν θες, αν δεν επενδύσεις στην τεχνολογία, όπως λέμε πριν για το Ισραήλ, το Ιωάννιδο. Και εδώ πέρα αυτό το πράγμα, την επιστήμη, αυτά που λέω εγώ, τα υποτιμούμε. Πάρα πολύ. Έχουμε ψηλά άλλα πράγματα. Αυτά τα αυθαίρετα, τα ακμηρίωτα. Την επιστήμη που παράγει όμως επαναστάσεις, την υποτιμούμε. Και ύστερα έχουμε τα κροκοδίλια δάκρυα. Αχ, φύγανε 150.000 γιατροί και μηχανικοί και επιστήμονες στο εξωτερικό. Να σου πω κάτι. Δεν νομίζω να ξέρει κανένας. Γιατί ο κερμίτσος θα δουλέψει πιο εύκολα το παιδί του, αν δεν είχε ανταγωνισμό. Γι' αυτό λέω την κροκοδίλια.